Έχω απέναντί μου τον Ευρωβουλευτή του Οδυσσή, του κόμματος του Νίκου Αναστασιάδη και θα σας πω και πώς μας το, μου τον σύστησαν. Είναι, λέει, ο Χατζη Νικολάου της Κύπρου, δημοσιογράφος, δημοφιλής, τώρα Ευρωβουλευτής με σημαντικό έργο, ε, Λουκάς Φουρλάς. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Με τιμά, μόνο και μόνο που με συνδέεται με τον. Με, το Λουκά, <laughs> με τον το Λουκά, με τον Νίκο. Βεβαίως. Ωραία. Λοιπόν, πάμε. εχθές κύριε Φουρλά, παρακολούθησα στην Ολομέλεια, είχατε ένα θερμό επεισόδιο. Ε, θερμό, ξέρετε πώ, με, με την έννοια τη ένταση με την οποία αναπευθυνθήκατε στο Σώμα. Θέλω λίγο να περιγράψετε στου ακροατέ μα πώ συνδέσατε την Ουκρανία με την Κύπρο. Είναι δύο θέματα που μας Η Ουκρανία είναι η πρόσφατη εισβολή ε, μιας ξένης χώρας σε μια άλλη ευρωπαϊκή ε, χώρα σε ευρωπαϊκό έδαφος και ήθελα να συνδέσω λίγο το γεγονός ότι ενώ αυτή τη στιγμή και καλώς πράξαμε όλοι οι Ευρωπαίοι με μια φωνή Δώσαμε τη μάχη για τη αλληλεγγύη. Ε, πήραμε μέτρα σε 48 ώρε κατά τη Ρωσία που επιτέθηκε. Πολύ γρήγορα. Πέρα. Πολύ βεβαίω και πολύ βεβαίως γρήγορα και, και, και πολύ σωστά, καλά τα και, σωστά. και σωστά. Την ίδια ώρα όμω δεν μπορούμε να μην του σταχώνουμε για το γεγονό ότι 48 χρόνια στην Κύπρο δεν καταφέραν να πάρουν ούτε ένα μέτρο και ούτε μια κύρωση κατά του εισβολέα που είναι η Τουρκία. Αυτό λοιπόν στην Ολομέλεια, όταν άκουγα όλου να μιλάνε για την Ευρώπη τη αλληλεγγύη, για την Ευρώπη των αρχών των αξιών. Θέλησα να του πω ότι υπάρχουν και δύο μέτρα και δύο σταθμά στην όλη πορεία τη Ευρώπη. Και αν δεν το βλέπουμε και κρύβουμε το κεφάλι μα κάτω από την άμμο, δεν εξυπηρετούμε κανένα. Αυτή τη στιγμή καλώ πράττουμε. Στεκόμαστε δίπλα στον α, Ουκρανικό λαό, ο οποίο δέχεται επίθεση. Καλά όμω θα ήταν να σταθούμε και δίπλα στην Κύπρο, που δέχτηκε επίθεση πριν από 48 χρόνια. Από ένα εισβολέα, ο οποίο χτυπά την πόρτα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ είναι το ξύμερο και το υποκριτικό. Ένα εισβολέα ο οποίο αυτή τη στιγμή το παίζει επί ουδέτερο στην ε, κρίση τη Ουκρανία, προσδοκώντα και πάλι να λάβει. Μιλάτε για τον Ερντογάν. Βεβαίω. Και τα και δωράκια του και, ε, και τα ωφέλη του ο κ. Ερντογάν και η Τουρκία. Βέβαια. Και υπάρχουν και συνάδελφοι, και αυτό με ενόχλησε και του τάχωσα λίγο χθε στην Ολομέλεια, που μιλάνε για την ε, Τουρκία λε και είναι στη σωστή πλευρά τη ιστορία, λε και είναι συνέδρο όλη αυτή την κατάσταση. Μια Τουρκία η οποία όχι μόνο δεν έχει συνενέσει να πάρει κυρώσει εναντίον τη Ρωσία, ούτε έχει δεχθεί να κλείσει του εθέρα. Και είναι μια, Ρωσία, και μια Τουρκία η οποία χτυπά την πόρτα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και Μάλιστα. κατέχει ευρωπαϊκό έδαφο. Όλα αυτά πρέπει να του τα λέμε. Και πρόσφατα διάβαζα την uh, κάποια δήλωση του Ρώσου πρέσβη στην Κύπρο που είπε ότι δεν θα κυρώσει, στηρίζετε κι εσεί τι κυρώσει και, ναι. και εμεί λοιπόν οι τουρίστε θα πάνε στην Τουρκία. Άρα εκβιασμό και απειλή. Πολύ ακόμησο από ένα διπλωμάτη να απειλεί ουσιαστικά μια χώρα που τον φιλοξενεί διότι αυτή η χώρα έχει συνταχθεί με την ευρωπαϊκή τη οικογένεια κατά τη εισβολή που έκανε η χώρα του εναντίον άλλου κράτου. Είναι, ε, ξέρεις, είναι, η συμπεριφορά ενό που έχει μια γεμονική τάση. Είναι η συμπεριφορά μια μεγάλη χώρα που νιώθει ότι είναι ελέφαντα στο δωμάτιο και μπορεί να πατάει τα μυρμήγκια γύρω του. Και δυστυχώ αυτή η Ρωσία του Πούτιν, και μιλάω για τον Πούτιν, δεν μιλάω για τον ρωσικό λαό, ε, έτσι μα βλέπει όλου. Να σα πω, για, επειδή είπα για τον ρωσικό λαό, έχω μιλήσει με ένα φίλο στην Ρωσία χθε, ο οποίο ζητά απεγνωσμένα βίζα για να μπορέσει να, να φύγει από αυτό το τρελοκομείο. Και μου έλεγε ότι είναι το, ίσω το, το, τελευταίο μήνυμα που στέλνω στο WhatsApp, διότι από εδώ και πέρα βγήκε νόμο που όποιο πει οτιδήποτε εναντίον του Πούτιν ή για την εισβολή ο ε, ο. μπορεί να φάει και τρία χρόνια φυλακή ή και πρόστιμο. Άρα, ίσω είναι η τελευταία φορά που, που μπορεί να μιλάμε λέει, από το τηλέφωνο. Ο. Είναι τραγική κατάσταση. Ο. Και για τον ρωσικό λαό και για τον ουκρανικό, οποίο υποφέρει. Ε, κύριε Φουλά, ανησυχείτε μήπω όλοι ε, όλη αυτή ο, ο, ο τον οποίο δείχνει ο Πούτιν. Ε, ε, μπορεί και ο αναθεωρητισμός τον οποίων mm -hmm. βάζει πάνω στο τραπέζι αμφισβητή εθνική κυριαρχία α, μέχρι και προσάρτηση είναι το προχωρημένο ίσως το σχέδιό του μπορεί να ανοίξει την όρεξη του Ερντογάν Δεν ξέρω ποιος είναι ο δάσκαλο ποιού Μήπω ο Ερντογάν yeah. έχει δείξει yeah. τον δρόμο στον κύριο yeah. Πούτιν με τα όσα διεκδικεί και όσα κάνει με τον αυτόν τον αναθεωρητισμό του και την ε, όλων των συμφωνών που υπάρχουν. Μήπω είναι ο δάσκαλο του κύριου Πούντιν ο κύριο Ερτογάν ή το ανάποδο. Δεν ξέρω ακριβώ ποιο δείχνει ποιο το δρόμο. Το μόνο που ξέρω είναι ότι βαδίζουν και δύο στο ίδιο μονοπάτι. Που είναι ένα επικίνδυνο μονοπάτι που οδηγεί τον κόσμο σε πολύ πιο επικίνδυνε ατραπού. Είναι ένα μονοπάτι το οποίο οδηγεί αυτή τη στιγμή τον κόσμο στα πρόθυρα ενό τρίτου παγκοσμίου πολέμου. Και είναι ένα δρόμο που ακολουθεί ο κ. Ερτογάν, ο οποίο μέχρι στιγμή τον έχει οδηγήσει σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη να έχει στρατεύματα και δυνάμει εισβολή, ατιμόρυτο να προάγει και να ελοποιεί αυτό το σχεδιασμό. Για όσο ανεχόμαστε αυτέ τι καταστάσει, και μιλάω όχι μόνο ω Ελλάδα και Κύπρο, γενικά ω ευρω... Ευρώπη, ω κόσμο, ω παγκόσμια ως... θέληση ως διπλωματία, Είπα. ζούμε σε πολύ επικίνδυνου δρόμους που δεν ξέρω πού θα μα οδηγήσουν. Αν δεν σταματήσει η Ευρώπη και τον Πούτιν και τον Ερτογάν, θα ξημερώσουν πολύ πιο δύσκολε μέρε. Θα πρέπει η εθνική στρατηγική και τη Ελλάδα και τη Κύπρου πλέον να εστιάσει στη σύνδεση του Ουκρανικού με το Κυπριακό ζήτημα. αναφυσβήτητα Είναι, έχω την εντύπωση, η ευκαιρία μα. Ε, με, την, με την καλή έννοια. Ναι, να το εκμεταλλευτούμε της... υπό την έννοια ότι έχεις πλέον πολλά επιχειρήματα να αντιτάξει σε αυτού που επέμεναν τόσο καιρό ότι δεν θα πρέπει να πάρουν καιρό στη χέρια τη Τουρκία ή θα πρέπει η Τουρκία να πηγαίνει ατιμόρυτη σε μια παϊκή πορεία που δεν βγάζει πουθενά για μένα. Ε, είναι η ώρα να θέσουμε επιτάπητο και το δικό μα το θέμα. Αφού είμαστε τόσο ευαίσθητοι για το θέμα τη Ουκρανία και καλά κάνουμε, αφού είμαστε τόσο ευαίσθητοι όταν βλέπουμε τι εικόνε των μωρών που φεύγουν μια βαλιτσούλα από την χώρα του για να πάνε Σας να, να σωθούν. Ακριβώς. Δεν μπορούμε να μην συνδέουμε όλα αυτά που συμβαίνουν και με την Κύπρο. Ξέρετε, ε, είμαι αρκετά μεγάλο σήμερα, αλλά στην εισβολή μου ένα παιδάκι. Και έχω ζήσει και εγώ το ξεσπιτωμό και το ξεριζωμό με μια βαλίτσα στο χέρι να τρέχεις και να μην ξέρει πού να πας. Έχω από τα κατεχόμενα Βέβαια, εγώ... είναι... από ναι. είναι... τόσο μικρή Κύπρο που Καλά, και να μην είσαι στα κατεχόμενα έτρεχε να σωθείς ότι ε, το αεροπλάνο ήταν πάνω από το κεφάλι σου. Ε, έχω ζήσει και εγώ να χαμολογήσω μου ανθρώπου. Έχω ζήσει ω δημοσιογράφο κηδείε οστών αγνοωμένων μετά από 45 χρόνια. Βέβαια. Με του γονεί να μην υπάρχουν πλέον στη ζωή και να είναι τραγικέ καταστάσει τι οποίε δεν ξέρω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πατέρα μου τραυματίζει πολέμου το 1974. Μέχρι σήμερα σέρνει το πόδι του. Όλα αυτά είναι εξαιτία ενό πολέμου. Που έκανε η Τουρκία και ποτέ δεν τιμωρήθηκε γι' αυτό. Ποτέ, ποτέ, ποτέ δεν είχε πληρώσει. Ποτέ δεν πληρώνει. Άρα, και όταν συνεχίζει μιλάνε... να προκαλεί και να απειλεί και να εκβιάζει. Και με τα βαρόσια πρόσφατα. Βεβαίω. <συσχε> Είναι... Και δεν σταματάει αυτή η πολιτική του διεκδικώ. Παίρνω κάτι με τη βία. Το κατοχυρώνω και προχωρώ παρακάτω. Επιμένω και και... στα δύο χωριστά κράτη που είναι η τελευταία μήνυμα. γραμμή Ερντογάν-Τατάρ. Ακριβώ. Και είναι μια διχοτόμηση. Ε, Βεβαίω, είναι εντελώ εκτό ψηφισμάτων του ΙΕ. Εντελώ εκτό τη yeah. πραγματικότητα έχουν θέσει νέα πλέον επιτάπητο δεδομένα τα οποία δυστυχώ η Ευρώπη αντί να τα κόψει και να, 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 να κόψει το βήχα του Ερντογάν και του Τατάρ. Μα λένε. Να το συζητήσετε, να δείτε. Δηλαδή, ναι, Τι από διμερές. εκεί που είμαστε σε μια θέση, ναι. πήγαν στο ένα άκρο οι Τούρκοι, στο τέλο του ορίου του άκρου. Και μα λένε αντί να έρθουν οι Τούρκοι στο μέσο, πηγαίνετε εσεί λίγο να του βρείτε, λέει, εκεί που ναι, λέει αυτό. Οι Ξέρετε αυτό. Και προειδοποιώ όλου του αδελφού στην Ελλάδα ότι δεν σταματάει στην Κύπρο. Και μην θεωρούμε ότι η Κύπρος είναι κάτι το οποίο είναι ξεχωριστό από την όλη εικόνα του ελληνισμού που είναι σε κίνδυνο. Αν χαθεί η, μάθη, η μάχη στην Κύπρο και αν χαθεί ακόμα και το παρόσι... Είναι μάχη του ελληνισμού. Είναι μάχη είναι. του ελληνισμού διότι δεν θα σταματήσει ε, στην Κύπρο. Θα πάει στο Αιγαίο. είδατε τι γίνεται. Ε, Πρώτα ε. στην Κυπριακή ΑΟΣ δεν υπήρξε αντίδραση, δεν έχουμε τα όπλα, δεν έχουμε τη δύναμη. Πήγε στην ελληνική αμέσω. Βέβαια, Όλα αυτά βέβαια. πρέπει να τα δούμε συνολικά και να αντιδράσουμε από κοινού. Ε, εδώ αναλάβατε κάποιε κοινέ πρωτοβουλίε και με Έλληνε ευρωβουλευτέ για αυτό το report για την Τουρκία. Ναι, βέβαια. Είναι, ε, ξέρετε, σε αυτά δεν βλέπουμε ούτε κόμματα, ούτε σημαίε, ούτε παραδείγματα. Ε, μα φυσικά. Είναι, ο ελληνισμό. Τα εθνικά μα συμφέροντα, τα οποία όλοι είμαστε εδώ για να υπηρετήσουμε. Ανεξαρτήτω από ποια πολιτική παράδειξη προέρχεται ο καθένα. Έχουμε προβεί σε κοινέ τροπολογίε με όλου του Έλληνε συναδέλφου όλων των, 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 πολιτικών παρατάξεων για να διορθώσουμε κάποια κακό σκήμενα που, υπήρχε, που υπήρχαν στο, στην έκθεση πρόοδου για την Τουρκία. Για παράδειγμα, δεν υπήρχε αναφορά για το Βαρόση. Καμία αναφορά. Καμία αναφορά για το, με αρρώσι. Αρρώσι. Τι, το Την πλέον προκλητική τη ενέργεια. Ακριβώς. Με τετελεσμένα. Και μάλιστα γιατί άνοιξε ο... το παραλιακό μέτωπο, έστω και, και μόνο. Αυτή τη αυτή η στιγμή που μιλάμε, τα τελεσμένα προχωρούν στο Βαρόσι. Ε. επικίζουν την κατεχόμενη, την κλειστή πόλη του Βαροσύον. Ναι. Οι Ευρωπαίοι μα χτυπάνε παλαμάκια και μα λένε σε ολόγια συμπαράσταση και αγάπη χωρί καμιά ουσιαστική και παρέμβαση. Συμφωνείτε μεταξύ σα. Και μα λένε συνεχώ ότι ξέρετε αυτά θα τα λύσουμε στο τραπέζι των α, διαπραγματεύσεων. Με ποιον. Mm -hmm. Κάθε το φωνιά το θύμα mm -hmm. και μα ζητάνε να του πλύνουμε το μαχαίρι που έχει βάλει στο κόρφο μα. Mm -hmm. Δεν γίνεται αυτό η Κύπρο έχει στη ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία. Ναι, έχουμε στείλει νομίζω χθε. Ε, το καταδύναμε να αντιλαμβάνεστε. Καλά, εννοείται. Είναι χώρα, μικρή χώρα. Έχει στείλει πέραν από ήδη πρώτη ανάγκη μια τεράστια εταιρεία που είναι στην Κύπρο και δρεύει φαρμακευτική κυπριακών συμφερόντων. Η μετοχεμή έχει στείλει μισού εκατομμυρίου ευρώ αξία ιατρικό εξοπλισμό και φάρμακα για τα νοσοκομεία. <coughs> και αντιλαμβάνεστε ότι ό,τι χρειαστεί ε, και μπορούμε να βοηθήσουμε. έχουν πάρα πολλού Ουκρανού στην Κύπρο. Ναι, βέβαια, και Ρώσου. οι οποίοι ζουν στη Λεμεσό και έχουν, την, έχω, επειδή έχω ρωτήσει και έχω ενδιαφερθεί. Πώ τη λένε τη Λεμεσό, κάπω λέμε. <laughs> κάπω έχει μια. 40 Λεμεσό... υπάρχουν 40.000 ναι. μόνιμοι Ρώσοι κάτι και στην Ελλάδα. 40.000. Με τι χρυσέ βίζε, τι θα γίνει εκεί. Τι έχουμε σταματήσει. Δεν υπάρχει. Μετά το κράξιμο Τώρα... που έχουμε η Κύπρο έχει σταματήσει το πρόγραμμα. συζητείτε και εδώ τώρα, στο... Βεβαίως, ναι. αυτέ τι ημέρε στο κοινό βουλίο. Μια και το θίξατε να πω το εξή. Αυτή τη στιγμή η Πορτογαλία, η Μάλτα, πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε διαφημίζονται τα διαβατήρια τα οποία δίνουν. Και το πρόβλημα τη Ευρώπη λε ήταν η Κύπρο. Που είχε δώσει, ξέρω εγώ, χίλιε β... βίζε, χίλια διαβατήρια, ενώ η Ευρώπη δίνει 40.000 καθημερινά, α πούμε. Εντάξει, είναι το υποκριτικό. Είναι υποκριτικό ναι. Ότι ξέρω εγώ, η Κύπρος ε, θα κατάστρεφε την Ευρώπη τώρα με τα διαβατήρια. Ναι. Κακώ τα χειριστήκαμε, τα κάναμε μπάχαλο, την πληρώσαμε. Τα κάνατε μπάχαλο. Βεβαίω. Οπότε μπήκατε στη. Εντάξει. Έλληνε, δεν είμαστε. Μόλι μα δώσει λίγο περιθώριο, το κάνουμε μπάχαλο. <laughs> σωστό, το τερματίζουμε. Ακριβώ. Ε, ε, οι παράπλευρε απώλειε του Ουκρανικού είναι βέβαια και όλο, αυτός, όλο αυτό το τεράστιο ουκρανικό προσφυγικό κύμα, το οποίο ήδη το βλέπουμε να είναι σε εξέλιξη και βέβαια είναι και ε, οι άνθρωποι, οι άρρωστοι που είναι στα νοσοκομεία, οι ασθενείς με καρκίνο, οι παιδιά με βαριές ασθένειες και με καρκίνο, έχετε ιδιαίτερη δραστηριότητα εδώ και για την προσωπική σας έτσι, απώλεια. Ε, να μείνουμε στη γενική εικόνα. Τι πήρατε κάποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για τα παιδιά ειδικά okay. στην Ουκρανία. Με σε στα βομβαρδισμένα νοσοκομεία, γιατί βλέπουμε και βομβαρδισμένα νοσοκομεία. Ναι, και σα ευχαριστώ πάρα πολύ για το ερώτημα, διότι μου δίνετε ευκαιρία να καλέσω όλου να. με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένα να το βοηθήσει. Υπήρχε υπό την πρώτη στιγμή πληροφορία, διότι ω πρόεδρο των Ευρωβουλευτών που μαχόμαστε κατά του καρκίνου, του MEPS Against Cancer και ω μόνιμο μέλο τη BECA, τη BD Cancer Committee, είχα επικοινωνία με, την, με τον ΣΥΟΠ. Ο οποίος είναι ο, ο Πανευρωπαϊκό Οργανισμό για τον Παιδικό Καρκίνο. Μάλιστα. Και είχαμε κάποια πρώτα στοιχεία. Ότι πάρα πολλά παιδάκια που είναι στα νοσοκομεία, ειδικά στο Χάρκοβο και στο, ακόμα και στο Κίεβο, σταμάτησαν τι θεραπείε του, τι χημοθεραπείε, διότι δεν είχαν πλέον ε, ιατροφαρμακευτικό υλικό για να συνεχίσουν. Και δεύτερο, διότι αναγκάστηκαν να μπουν στα υπόγεια των νοσοκομείων μετά από βομβαρδισμού σε χώρε όπου δεν μπορούσαν να συνεχίσουν τη θεραπεία του. Και κινδύνευε και η ζωή του. Και αντιλαμβάνεστε ναι, τι βέβαια. σημαίνει για τα παιδάκια αυτά, έστω και μια μέρα να μείνουν πίσω από τη θεραπεία. Τους. Είναι καταστροφικό. Βέβαια. Ζητήσαμε μέσω την, ε, την βοήθεια τη Επιτρόπου Υγεία τη Τέλα Κυριακή, η οποία είναι και Κύπρια και ναι, ναι. καλή φίλη. Ζητήσαμε από τι χώρε, ποια χώρα μπορεί να λάβει κάποιο αριθμό παιδιών να, να τα νοσηλεύσει. Να τα νοσηλεύσει η Γερμανία πι... ανταποκρίθηκε. Η Γερμανία ανταποκρίθηκε. Η ναι. Ναι. Γερμανία, η Ιταλία και η Ελλάδα, έχω να πω, η και η Κύπρο. Και αντιλαμβάνεστε μπά ότι μπά. ήταν πολύ συγκινητικό για μένα, διότι η πρώτη χώρα που ανταποκρίθηκε ήταν η Κύπρο. Ε, στο παιδογκολογικό στη Λευκοσία έχουμε μόνο 14 δωμάτια. Πολύ μικρό το παιδογκολογικό μα και έχουμε παραχωρήσει τα τρία δωμάτια για τα μωρά από την Ουκρανία. Μάλιστα. Αυτό, είναι... Ναι. Και Αυτό ίδια... αλληλεγγύη Ακριβώς. και. Αυτό είναι η πραγματική αλήθεια. Την ίδια ώρα έχουμε δώσει ε, το ένασμα για να στείλουμε ε, ό,τι φαρμακευτικό υλικό χρειάζεται για τα μωρά που θα μείνουν ήδη στα νοσοκομεία στην Ουκρανία, διότι δεν μπορούν να μετακινηθούν όλα. Ναι, βέβαια. Και εκείνα βέβαια. που θα μείνουν όμω θα πρέπει να συνεχίσουν τη θεραπεία Φυσικά. Με κάποιον τρόπο. Ναι. Ε, προσπαθούμε τώρα να γίνει μια αξιολόγηση των πιο σοβαρών περιστατικών και ποια μωρά μπορούν να μεταφερθούν σε ευρωπαϊκέ χώρε. Προσπαθούμε να έρθουμε σε συνεννόηση με τη Ρωσία. Για να δούμε αν μπορούμε να αφήσουμε ανοιχτού διαδρόμου για να μεταφερθούν τα μωρά και οι συγγενεί και οι γονεί του. Ε, έχω να πω ότι μέχρι στιγμή ε, υπάρχει, αν θέλει, μια έτσι πρόθεση να βοηθήσουν και οι εισβολοί σε αυτή την κατάσταση. και ε, Θα ήταν τραγικό, να, ήταν τραγικό να, να μην. Δηλαδή, μιλάμε για μωρά άρρωστα, τα οποία πρέπει να βγουν. Ε, βέβαια, βέβαια. βέβαια. Ε, ε, ε... Υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη, τεράστια εξε... σε εξέλιξη πρωτοβουλία, Πολύ η σημαντικά. οποία είναι όμως μια σταγόνα στον ωκεανό. Με βάση τα τόσα προβλήματα και τι ανάγκε που υπάρχουν εκεί, Είναι ο, η τρέλα του πολέμου. Άνοιξε και... την πόρτα του τρελοκομείου του Πούτιν, Μπήκαμε όλοι μέσα, κοιτάζουμε αμήχανα και περιμένουμε να δούμε αν θα μα πατήσει ολέφαντα που είναι δίπλα μα. Ε, κύριε Φουρλά, πόσο ο, έχουν πληγεί τα κυπριακά νοικοκυριά και οι επιχειρήσει από την ενεργειακή κρίση, η οποία επιδεινώθηκε τώρα και με, την, uh, Ρωσο και με τον Ρωσοουκρανικό πόλεμο. Έχω την εντύπωση ότι ακόμα δεν έχει δείξει τα δόντια τη η κρίση, που θα ξεσπάσει όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τι μέτρα προτείνετε εσεί, τι θα έπρεπε ε... να πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, Εχθέ ε... εδώ ο κύριο Σχοινά μα είπε για μία πρόταση, μία εισήγηση για να μπει πλαφόν στο φυσικό αέριο. Ναι, η μία πρόταση είναι αυτή. Η δεύτερη είναι να υπάρξει κοινή ανάληψη των επιπτώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Να μην αφήσουμε κάποια κράτη όπω την Κύπρο, για παράδειγμα, που είναι μικρό κράτο, έχει ρωσικά συμφέροντα και υπάρχει μια διασύνδεση με την οικονομία στο έλεο του Θεού. Και ξέρετε, το λέω αυτό, διότι υπάρχει το προηγούμενο με το μεταναστευτικό. Και στο μεταναστευτικό ακούσαμε πάρα πολλά και ωραία και πράγματα. Μετά. Και αφήθηκαν η Ελλάδα, η Ιταλία, πράγματος. η Μάλτα, ναι. η Κύπρο, οι χώρε του Νότου, οι χώρε υποδοχή. Αφήθηκαν στη μοίρα του με τι υπόλοιπε να βγάζουν την του απ' έξω και να μα αφήνουν εμά να δεχόμαστε το μεγαλύτερο πλήγμα. Και να μην υπάρχει αυτό που λέμε κοινή ανάληψη ευθύνη. Ε, αυτή τη στιγμή νομίζω πρέπει να το προλάβουμε. Με όποιο τρόπο μπορούμε. Η θα ενέργεια. είναι επιπτώσει πολύ μεγάλε και στην ενέργεια και, στην, και στα κυπριακά νοικοκυριά και στα ελληνικά νοικοκυριά. Διότι υπάρχουν αυτοί, αυτά τα κυρώσει που έχουμε λάβει εναντίον τη Ρωσία. Ε, δεν θα έχουν επίπτωση μόνο στη Ρωσία. Θα είναι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχω την εντύπωση ότι οι μεγάλε χώρε, για παράδειγμα, η Γερμανία, ε, η Ιταλία, έχουν κάνει το κουμάντο του. Έβαλαν κάποιε εξαιρέσει, για παράδειγμα, στο θέμα του SWIFT. Λένε αυτέ οι τράπεζε οι ρωσικέ να μην να εξαιρεθούν, διότι ναι. αυτές, με αυτέ πληρώνουμε το φυσικό αέριο. Ε, ναι, αυτό όμω δεν είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν τα μικρά κράτη. Μάλιστα, και παραμένουμε εκτεθειμένα. Δηλαδή, εμεί ακολουθήσαμε αυτό που έγινε, χωρί τη δυνατότητα παρέμβαση και ουσιαστική συμμετοχή. Και θα είμαστε οι πρώτοι που θα πληρώσουμε το μάρμαρο αύριο. Μάλιστα. Και η τελευταία μου ερώτηση, κύριε Φουρλά Την Κυριακή, ο Έλληνα Πρωθυπουργό, ο, ο κύριο Μητσοτάκη, θα συναντηθεί με τον κύριο Ερντογάν σε μια ιδιωτική από ό,τι κατάλαβα συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη. Θα έχουν ένα γεύμα μαζί. Τι, τι Ποιε είναι οι προσδοκίε σα και τι θα θέλατε, έτσι να σα το πω απλά, να συμπεριλάβει στην ατζέντα του κύριο Μητσοτάκη. Έχει προλάβει τον, τη συνάντηση ο κύριο Τσελίκα δεν κάνω λάθο, και έχει πει ότι είναι μια παρηφορτωμένη ατζέντα, λέει, που θα έχουν μπροστά του οι δύο ηγέτε, και μια ατζέντα όπω την θεωρεί η Τουρκία, που είναι μόνο το τι θέλουμε, όχι το τι δίνουμε. Και ε, αυτό πρέπει να το προσέξει πάρα πολύ ο, 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 ο κυρίακος Μισουτάκη. Η Τουρκία πάει, πάει πάντα σε ένα διάλογο θέτοντα αυτά που η ίδια ζητά και δεν λέει ποτέ τι δίνει. Ό,τι πάρει μένει και ζητάει τα επόμενα. Θα πρέπει κάποια στιγμή να υποδειχθεί στην Τουρκία ότι δεν είναι ξεφραγμό απέλη, ούτε η Κύπρο, ούτε η Ελλάδα και ότι και οι δύο ευρωπαϊκέ αυτέ χώρε έχουν την ισχύ, αν θέλει, να αποτρέψουν τα σχέδιά του. Μόνο με μια αποτρεπτική πολιτική καταλαβαίνει ο κύριο Ερτογάν και η παρέα του. Δεν καταλαβαίνει ούτε από ωραία λόγια, ούτε από παρενέσει, ούτε από διπλωματία. Μόνο με την ισχύ και νομίζω ότι θα πρέπει να τρέξει τα δόντια στον κύριο Ερτογάν ο κύριο Μητσοτάκη. Ε, ε, πάρα πολλές φορές έχουν εμπιστευτεί την Τουρκία και δεν έχει δείξει το παραμικρό ότι μπορεί να την εμπιστευτεί κάποιο. Και νομίζω ότι έφτασε η στιγμή η Ελλάδα να βάλει κάποιο τείχο μπροστά στον κύριο Ερτογάν και στον κάθε κύριο Ερτογάν και να διεκδικήσει αυτά που δικαιούται, να μην δώσει ούτε ένα μια πιθανή πίσω από αυτά που έχει και να πει στον κύριο Ερτογάν μέχρι εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Φουρλά.